αγώνισμα των αρχαίων Ελλήνων. Η πιο σκληρή από όλες τις πολεμικές τέχνες, το Παγκράτιον. Σύμφωνα με τις γραφές και τους αρχαίους πάπυρους, η μυθολογία θέλει το συγκεκριμένο αυτό άθλημα να προέρχεται από τον Θησέα. Ο Οδυσσέας, για να κατατροπώσει τον ισχυρό και τρομερό Μινόταυρο στην Κρήτη, επιστράτευσε συνδυασμό πάλης και πυγμαχίας. Όπως αναφέρουν οι γραφές, με τον ίδιο τρόπο ο ημίθεος γιος του Δία, ο Ηρακλής, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο κατέβαλε το λιοντάρι της Νεμαίας. Ακόμα όμως και ο τρομερός κατακτητής Μέγας Αλέξανδρος με τις εκστρατείες του διέδωσε το Παγκράτιον στην Ινδία και κάπως έτσι έφτασε στις χώρες της Σάπου Ανατολής και αποτέλεσε τον πρόγονο όλων των ανατολικών πολεμικών τεχνών. Η ρίζα λοιπόν όλων των τεχνών, το Παγκράτιον, από τους Έλληνες. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι εγκυκλοπαίδειες, το Παγκράτιον είναι ένας συνδυασμός πάλης, λακτισμάτων και πυγμαχίας, χωρίς όμως σημάντες. Η ονομασία προέρχεται από τις λέξεις παν συν κρατήν, δηλαδή νικητής γινόταν αυτός που κατέχει την κυρίαρχη δύναμη ή αυτός που κυριαρχεί απόλυτα. Πολεμική τέχνη κανονικά και με τη βούλα. Αν και μπήκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 648 π.Χ. στη 33η Ολυμπιάδα, αφού ήταν θεαματικό και δημοφιλές και προκαλούσε αγωνία. Κάποιες φορές όμως ήταν άκρος επικίνδυνο. Σύμφωνα με τις αρχαίες πηγές, το Παγκράτιο ήταν αναπόσπαστο τμήμα των μεγάλων και τοπικών αγώνων της κλασικής και ρωμαϊκής αρχαιότητας από την Ιταλία μέχρι την Ανατολία και από τον Εύξηνο Πόντο μέχρι και την Αίγυπτο. Όπως αναφέρουν τα μεγάλα βιβλία, αποτελούσε μάλιστα και μέρος της απαραίτητης βασικής στρατιωτικής εκπαίδευσης των νέων. Έπρεπε δηλαδή να είναι τρομεροί και φοβεροί πολεμιστές και να γνωρίζουν τη συγκεκριμένη πολεμική τέχνη. Οι μαχητές χρησιμοποιούσαν όλες τους τις τεχνικές και τη δύναμη. Το Παγκράτιον κατά βάση ήταν υπόθεση των βαρύτερων και πιο δυνατών αθλητών. Στην πραγματικότητα υπήρχαν μόνο τρεις κανόνες. Δεν είχαν το δικαίωμα να βγάλουν ο ένας τα μάτια του άλλου, να δαγκώσουν ο ένας τον άλλον ή να τον χτυπήσουν στην περιοχή των όρχεων. Στις μέρες μας το άθλημα έχει εξελιχθεί και βελτιωθεί μετά από έρευνες και μελέτες και με στόχο φυσικά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η Ελληνική Ομοσπονδία Παγκρατίου Αθλήματος αναγνωρίστηκε το 1996 όπως διαβάσαμε σε άρθρο. Αξιοσημείωτο είναι δε το γεγονός ότι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Παγκρατίου Αθλήματος και η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα και ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται αποκλειστικά και αυστηρά από Έλληνες. Όροι, κανόνες και τα πάντα είναι στην επίσημη γλώσσα του αθλήματος, δηλαδή την αρχαία ελληνική. Για να ασχοληθεί κάποιος με τον Παγκράτιο, χρειάζεται να έχει καλή σωματική υγεία. Και επίσης, μαθαίνει στη βασική εκπαίδευση τις τεχνικές της αυτοάμυνας, δηλαδή τεχνικές με γροθιές και λακτίσματα, ρήψεις και κινητοποιήσεις. Ενώ παράλληλα, διδάσκεται την παιδεία, τον πολιτισμό και τις ηθικές αρχές της αρχαίας Ελλάδας. Στις μέρες μας πλέον στο Παγκράτιο ξεχωρίζουν και διαπρέπουν ακόμα και πολλές γυναίκες.